Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα στενάχωρο θέμα, το οποίο θα μπει οπωσδήποτε στο playlist για το πένθος. Είναι μια επιστολή από ένα νεαρό παιδί, το οποίο παρακολουθεί το κανάλι μας και με συγκίνησε πολύ και το email του που μου έστειλε και η απόκριση που μου έστειλε μετά που το απάντησε ότι θα το κάνω βίντεο. Σας το διαβάζω. Καλησπέρα Θέκλα. Σου είχα στείλει στο παρελθόν ένα ερώτημα που είχα με αφορμή ένα βίντεο που είχα δει. Δεν θυμάμαι το ερώτημα και δεν ξέρω αν έχει σημασία. Όχι αγάπη μου, δεν έχει σημασία. Λέει το όνομά του. Είμαι 23 και πριν μια εβδομάδα νόμιζα πως είχα προβλήματα και ένιωθα έντονη θλίψη. Οι γονείς μου με πίεσαν να πάω στο στρατό αφού είχα ολοκληρώσει πριν λίγους μήνες τις προπτυχιακές μου σπουδές. Νόμιζα πως η περίοδος στο στρατό θα είναι η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Έκανα λάθος. Την 5η 18 Νοεμβρίου μπήκα με τον αδερφό μου στο στρατό. Την ίδια μέρα ο μπαμπάς μου έπαθε εγκεφαλικό. Δεν κατάφερε να συνέλθει. Έφυγε τη Δευτέρα το βράδυ. Θέκλα μου, σε παρακολουθώ χρόνια. Έχω διαβάσει και βιβλία σου. Πιστεύω πως μέσα από τα βίντεο και τα βιβλία σου έχω μάθει πολλά. Αυτή τη στιγμή νιώθω μόνος. Έχω νιώσει πολλές φορές μόνος, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Νιώθω πως έχασα τον προστάτη μου. Εγώ δεν είχα δουλέψει μέχρι τώρα. Τώρα όμως ξέρω πως μόλις ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία πρέπει να βρω δουλειά. Νιώθω ανασφάλεια για τα χρήματα. Φοβάμαι πως όπως έχασα ξαφνικά τον μπαμπά μου, θα χάσω τη μητέρα μου και τον αδελφό μου. Αυτό που με τρομάζει είναι πως δεν θέλω να κάνω παιδιά. Φοβάμαι πως αν κάνω θα πεθάνω κι εγώ νωρίς και θα μείνουν μόνα τους. Ξέρω ίσως αυτό δεν θα έπρεπε να με απασχολεί τώρα, αλλά εγώ φοβάμαι πως αν κάνω παιδιά θα πεθάνω και θα μείνουν μόνα τους να νιώσουν όλα αυτά που αισθάνομαι εγώ. Μόλις καταφέρω να μαζέψω χρήματα θα κάνω ψυχοθεραπεία. Θα δω όλα τα βίντεο που έχεις κάνει για το πένθος. Όπως έχεις πει, για να ξεφύγουμε από το πένθος πρέπει να το νιώσουμε και να το εξαντλήσουμε. Δεν φοβάμαι να νιώσω το πένθος. Στενοχωριέμαι γιατί ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου δεν μας χάρηκε πολύ. Οι γονείς μου μας απέκτησαν με εξωσωματική. Με τον μπαμπά είχαμε περίπου 40 χρόνια διαφορά και με τη μαμά λιγότερα. Ο μπαμπάς ήταν ναυτικός και έλειπε τον περισσότερο καιρό όταν ήμασταν παιδιά, αλλά μιλούσαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Δεν τον νιώθαμε μακριά μας. Θα ήθελα να κάνεις ένα βίντεο, αν το βρεις ενδιαφέρον, αγάπη μου, φυσικά και το βρίσκω ενδιαφέρον, και να μου πεις αν είναι φυσιολογικό να νιώθω πως αν κάνω παιδιά θα πεθάνω κι εγώ νωρίς. Δεν σκόπευα να κάνω οικογένεια πριν τα 30, αλλά τώρα δεν θέλω καθόλου να σκέφτομαι την ιδέα να γίνω μπαμπάς. Το ξέρω όμως πως μέσα μου θέλω να γίνω, αλλά θα φοβάμαι πάντα πως θα φύγω. Αν είναι αλήθεια πως οι ψυχές μας βλέπουν, η δικιά μου ψυχή δεν θα αντέχει να βλέπει τα παιδιά μου να κλαίνε, να νιώθουν ανασφάλεια, φόβο και μοναξιά. Θεωρούσα πως το 2021 θα ήταν μια από τις πιο όμορφες χρονιές επειδή φέτος πήρα το πτυχίο μου. Αντιθέτως, από τον Αύγουστο έχω νιώσει διάφορα αρνητικά συναισθήματα. Μόλις ξεπέρασα ένα ανεκπλήρωτο έρωτα με αρνητικά συναισθήματα χρόνων, μαθαίνω κάτι φρικτό και λίγους μήνες μετά χάνω και τον μπαμπά μου. Είναι πολλά για ένα νέο ενήλικα. Ξέρω πως θα τα καταφέρω να πραγματοποιήσω το όνειρά μου. Θα παλέψω για αυτά, αλλά δεν ξέρω τον προορισμό για να φτάσω στην Ιθάκη μου. Πιστεύω πως αργότερα θα γίνει κάτι καλό. Δεν ξέρω, το ελπίζω, θα γίνει αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μου έχεις δώσει μέσα από το κανάλι και τα βιβλία σου. Να σε πάντα καλά, να περνάς όμορφα στην Κρήτη. Αγάπη μου, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ το mail που το διάβαζα προχθές το βράδυ και τώρα που το ξαναδιαβάζω πάλι με συγκινεί. Είναι πραγματικό, αυθεντικό, ένα νέο παιδί ο οποίος είναι μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερος από το γιο μου, το οποίο εκφράζει τόσο στενάχωρα, τόσο φυσικά και τόσο φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθει. Απάντησα στο παιδί,
στο φίλο, αγάπη μου, διάβασα το mail σου, σε διάβασα. Συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθεις. Θα κάνω το βίντεο μόλις βρω χρόνο και έστειλα καρδούλες και μου απάντησε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέκλα. Αυτές τις ημέρες έχω μιλήσει με πολλά άτομα και συνειδητοποίησα πως πολλοί άνθρωποι αυτή τη χρονιά έχασαν από COVID και καρκίνο πολλά συγγενικά πρόσωπα. Ο μπαμπάς μου φοβόταν υπερβολικά τον COVID. Όταν έπαθε το εγκεφαλικό, νόμιζε πως είχε COVID. Με παρηγορεί κάπως το γεγονός πως δεν πονούσε και πως πριν πέσει σε καταστολή στο νοσοκομείο, νόμιζε πως ήταν στο σπίτι μας. Μην αγχωθείς για το βίντεο. Κάνε το όποτε μπορέσεις. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες και όσα θα μου μάθεις. Το κανάλι σου είναι το αγαπημένο μου στο YouTube. Αγάπη μου. Αγάπη μου και αγάπες μου, όλοι όσοι βιώνετε πένθος, απώλεια κοντινών σας προσώπων, απώλεια γονέων, δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Είχα διαβάσει στα σχόλια τις τελευταίες μέρες ότι και κάποιοι άλλοι από εσάς έχετε χάσει γονείς από κορονοϊό ή από καρκίνο, όπως γράφει ο φίλος πρόσφατα. Συλληπιτήρια σε όλους. Μου έρχονται τώρα στο μυαλό διάφοροι άνθρωποι που επικοινωνούμε εδώ στο κανάλι που βιώνουν πένθος και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο αυτό το βίντεο. Είναι πολύ φυσιολογικό, γέ μου. Τώρα μόλις έχεις βιώσει κάτι τέτοιο, να φύγει ο πατέρας σου σε νέα ηλικία, δεν είναι μεγάλος. Δεν είναι 60 και κάτι, είναι πολύ νέος για να φύγει. Έφυγε προώρα. Να νιώθεις αυτό το φόβο ότι αν κάνεις και εσύ παιδιά, θα φύγεις και εσύ προώρα και τα παιδιά σου θα ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Και αυτός ακριβώς ο φόβος που νιώθεις είναι αποτέλεσμα του σταδίου της διαπραγμάτευσης του πένθους. Το πένθος έχει 5 στάδια, τα οποία μπορεί τα πρώτα 4 να έρθουν από οποιαδήποτε σειρά. Η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η βαθιά θλίψη, κατάθλιψη και το τελικό στάδιο που σημαίνει και την έξοδο από το πένθος, που είναι η αποδοχή. Στη διαπραγμάτευση, στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, σκεφτόμαστε αν δεν έκανα εκείνο, μήπως δεν θα έχανα το αγαπημένο πρόσωπο, ή αν κάνω το τάδε θα αποφύγω στο μέλλον να ξαναπάθω κάτι παρόμοιο. Έτσι λοιπόν και εσύ τώρα, συγκλονισμένος από την πολύ δύσκολη απώλεια που έχεις βιώσει, από το ψυχικό τραύμα και την οδύνη του θανάτου του πατέρα σου, του αδόκητου, του ξαφνικού θανάτου του πατέρα σου, διαπραγματεύεσαι πως θα προστατεύσεις τον εαυτό σου στο μέλλον και την προέκταση του εαυτού σου στο μέλλον, γιατί τα παιδιά, τα μελλοντικά μας τα παιδιά, τα βιώνουμε ως προέκταση του εαυτού μας, ανεξαρτήτως που όταν γεννήσουμε παιδιά και τα διαπαιδαγωγήσουμε με βάση όλα όσα μαθαίνουμε εδώ στο κανάλι μας, το ψυχοεκπαιδευτικό, δεν θεωρούμε τα παιδιά προέκταση του εαυτού μας. Όμως για ένα νέο παιδί 23 ετών όπως εσένα, σκέφτεσαι χωρίς να το συνειδητοποιείς τα παιδιά ως προέκταση του εαυτού σου, οπότε δεν θες να το πάθεις ξανά αυτό στο μέλλον και είναι πολύ φυσιολογικό το μυαλό σου να κάνει αυτή τη συλλογιστική για να σε προστατεύσει από τέτοιον πόνο στο μέλλον, ότι αν κάνω παιδιά μπορεί να πεθάνω νωρίς, άρα αν δεν κάνω παιδιά δεν θα πεθάνω νωρίς και θα αποφύγω αυτόν τον πόνο. Είναι απολύτως φυσιολογικό να το σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Σκέψου το. Βίωσε το, νιώσε το, εξάντλησέ το. Δεν είναι η περίοδος τώρα για να πάρεις αποφάσεις. Ακόμα και αν πάρεις τώρα κάποιες αποφάσεις, όπως εγώ δεν θα κάνω ποτέ παιδιά, μπορείς στο μέλλον να το επαναδιαπραγματευτείς. Η ψυχική σου κατάσταση, η συναισθηματική σου κατάσταση που βιώνεις αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη. Και τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια λέμε στην Κύπρο, είναι πολύ φυσιολογικό αυτή τη στιγμή να περνούν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό σου. Δεν χρειάζεται να βάλεις φρένο στις σκέψεις αυτές, δεν είναι επικίνδυνες σκέψεις, δεν είναι βλαπτικές σκέψεις, δεν είναι βλαβερές σκέψεις. Διασκέδασέ τες με την έννοια του άσε τες να είναι. Άσε τις σκέψεις σου εκεί πέρα. Εντάξει. Να μην κάνεις παιδιά στο μέλλον για να μην πεθάνεις νωρίς.
ή να μην κάνεις παιδιά στο μέλλον, γιατί μπορεί να πεθάνεις νωρίς, να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Εδώ θέλω να σου πω ότι ένα πολύ συχνό ζήτημα και φόβος και προβληματισμός που ταλαιπωρεί παιδιά ενήλικες οι οποίοι έχουν χάσει τους γονείς τους σε νεαρή ηλικία είναι αυτό, ότι όπως πέθαναν οι γονείς μου, όπως πέθανε η μάνα μου για παράδειγμα στα 60, κινδυνεύω και εγώ να πεθάνω στα 60 ή πριν τα 60. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από ανθρώπους που έχασαν τους γονείς τους σε νεαρή ηλικία να πιστεύουν, να είναι πεπισμένοι ότι στην ηλικία που έφυγε η μάνα μου, στην ηλικία που έφυγε ο πατέρας μου, πολύ πιθανόν να φύγω κι εγώ. Έχω μια παιδική φίλη που τη γνωρίζω από τα 10 μου και συνδεόμαστε έκτοτε τα τελευταία 36 χρόνια, η οποία έχει χάσει τη μητέρα της. Ήταν 40 η μακάρι της σέμανα της όταν ήταν φοιτήτρια, ίσως 20 ετών. Και μου έχει πει επανειλημμένο, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, ότι εγώ δεν θα φτάσω να ξεπεράσω την ηλικία της μάνας μου και τώρα έχει 4 χρόνια που ξεπέρασε την ηλικία της μάνας της και ζει. Όπως επίσης γνωρίζω και πολλούς άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έζησαν και ζουν περισσότερα χρόνια από όσα είχαν ζήσει οι γονείς τους. Το γιατί πεθαίνει ένας άνθρωπος πρόωρα είναι ένα γεγονός, είναι μια συνθήκη η οποία δεν καταδικάζει και τα παιδιά του να πεθάνουν στην ίδια ηλικία. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν οι γονείς μας πεθάνουν άκερα, δηλαδή πριν το βαθυγύρας, ότι και εμείς θα πεθάνουμε πριν το βαθυγύρας. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας ότι τα παιδιά θα πεθάνουν στην ίδια ηλικία που πέθαναν οι γονείς τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία ζωής, έχει τις δικές του συνθήκες, τις ψυχικές, τις σωματικές, τις βιολογικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις όποιες συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασμό και με τυχαίους παράγοντες καθορίζουν το διάστημα στο οποίο θα ζήσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί έπαθε ο πατέρας του τον εγκεφαλικό και έπαθε τόσο νωρίς. Ίσως υπήρχε κάποια υποθάλπουσα νόσος η οποία δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως που οδήγησε εκεί ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η αλήθεια είναι όμως πως εσύ θα ήθελες να γνωρίζεις για ποιο λόγο πέθανε ο πατέρας σου τόσο νέος, ούτως ώστε εάν έκανε κάτι ο πατέρας σου το οποίο αν το έκανε διαφορετικά θα τον προστάτευε από το να πεθάνει νέος, να προσέχεις και εσύ ώστε να μην το κάνεις. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχεις να καταλάβεις γιατί πέθανε τόσο νωρίς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου από του να πάθει το ίδιο. Αυτό που συνήθως, το συμπέρασμα στο οποίο συνήθως καταλήγουμε με ανθρώπους που έχουμε δουλέψει για χρόνια στη ψυχοθεραπεία σε παρόμοια συνθήκη με σένα, γιατί ναι μου έχει τύχει στο γραφείο να δουλέψω με παιδιά γονέων οι οποίοι πέθαναν νωρίς, οι οποίοι να προσπαθούν μέσω της ψυχοθεραπείας να βρουν κάποιες άκρες ώστε να αντιθασεύσουν τους φόβους τους, να μην πάθουν το ίδιο. Το πιο σύνηθες συμπέρασμα στο οποίο καταλήγαμε ήταν ότι οι γονείς τους ζούσαν πολύ δύσκολες ζωές, με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ αγωνία για πράγματα τα οποία εκ των υστέρων φαίνονται ανούσια και αποφάσεις που είχαν πάρει οι πελάτες μου στο παρελθόν οι οποίοι βρίσκονταν σε παρόμοια συνθήκη με την οποία βρίσκεσαι εσύ ήταν ότι για να βοηθήσουν τον εαυτό τους να ζήσει περισσότερα χρόνια από όσα ζούσαν οι γονείς τους αποφάσιζαν συνειδητά να ζήσουν μια ζωή με λιγότερο στρες και άγχος και για να το επιτύχουν αυτό διαπραγματεύτηκαν τα πράγματα που θεωρούσα σημαντικά στη ζωή. Για παράδειγμα, αν ο πατέρας τους αγχωνόταν πάρα πολύ για τα χρήματα, για τον οικονομικό παράγοντα και θεωρούσε πολύ σημαντικό να έχει χρήματα, να έχει χρήματα στην άκρη, αγχωνόταν πάρα πολύ για τις αυξήσεις των τιμών, για τις μειώσεις των μισθών κλπ. Κλπ. Ήδη αποφάσισαν να το πάρουν πιο χαλαρά το ζήτημα, να προσπαθούν όσο μπορούν με την εργασία τους, με τις προσπάθειες τους, με την οικονομία, με το να κάνουν οικονομία στα χρήματά τους, αλλά να μην το παίρνουν κατάκαρδα αν δεν έχουν και τόσα πολλά χρήματα, να μην θεωρούν πως είναι το τέλος του κόσμου αν κάποιος δεν έχει καταφέρει να έχει ένα γερό κομπόδεμα, γιατί
Στο τέλος της ημέρας μπορεί κάποιος να πεθάνει νωρίς και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ τα λεφτά που έχει μαζέψει, ένα παράδειγμα τώρα. Ή κάποιοι άλλοι που οι γονείς τους ασθένησαν, είτε και πέθαναν νωρίς, βιώνοντας επί χρόνια κακοποίηση και καταπιεστικές ή και κακοποιητικές σχέσεις, αποφάσισαν να μην επιτρέψουν στον εαυτό τους να κακοποιείται ή να ταλαιπωρείται στη ζωή τους. Θυμάμαι τώρα έτσι πολύ χαρακτηριστικά την περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία τώρα είναι μεγαλύτερη από μένα, πρέπει να είναι και 65 ετών, ίσως είναι γύρω στα 20 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, με την οποία είχα δουλέψει προ 20 ετίας, ήμουν νεαρή ψυχολόγος, η οποία ήρθε και μου είπε: όλοι γύρω μου πεθαίνουν από καρκίνο. Η γιαγιά μου είχε πεθάνει από καρκίνο, ο παππούς μου είχε πεθάνει από καρκίνο, η μάνα μου είχε νοσήσει από καρκίνο και είναι σοβαρά. Ο αδερφός μου, πολύ νεαρός ο αδερφός της, είχε καρκίνο, κατάφερε να το ξεπεράσει αλλά είχε κινδυνεύσει. Η θεία μου έχει πεθάνει από καρκίνο, η ξαδέρφη μου πεθάνει από καρκίνο, φοβάμαι και εγώ ότι θα πεθάνω από καρκίνο και εγώ και τα παιδιά μου. Και είχαμε κάνει ψυχοθεραπεία τότε για κάποιους μήνες, νομίζω αν δεν κάνω λάθος γύρω στους 6 μήνες, και αυτό στο οποίο εστιάσαμε ήταν στο πώς θα μπορούσε η γυναίκα αυτή να ζήσει τη ζωή της όσο πιο ξέγνιαστα γινόταν, με όσο το δυνατόν λιγότερη εσωτερική πίεση που να επιβάλλει η ίδια στον εαυτό της, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της από το να ενεργοποιηθούν τυχόν καρκινογόνα γονίδια που μπορεί να είχε. Γνωρίζω τη γυναίκα αυτή, ενώ έχω κάποιες αραιές επαφές μαζί της, σήμερα 20 χρόνια μετά ούτε η ίδια έχει νοσήσει, ούτε τα παιδιά της. Αυτό ίσως σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα και να νιώσεις ότι αποκτάς, έστω και θεωρητικά, έστω και διαπραγματευτικά, την ψευδαίσθηση αλλά αίσθηση του ελέγχου στη ζωή σου. Αν εσύ αποφασίσεις, που είμαι σίγουρη πως θα το αποφασίσεις, να ζήσεις τη ζωή σου πιο ανένοχα, πιο ανάλαφρα, πιο ξέγνιαστα και χωρίς ιδιαίτερο άγχος για ασήμαντα πράγματα, τότε θα προστατεύσεις τον εαυτό σου στο κομμάτι της υγείας και της μακροβιότητας. Είπαμε για το θέμα του να γίνεις πατέρας ή όχι. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να το επαναδιαπραγματευτείς. Αν τώρα θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, να πεις αποφασίζω ότι δεν θα κάνω παιδιά, αποφάσισε το. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν θα κάνουν παιδιά ή αποφάσισαν ότι δεν θα κάνουν άλλα παιδιά σε κάποια φάση στη ζωή τους, που αυτό θα τους έδινε κάποια ανακούφιση, κάποια αίσθηση ελέγχου πάνω στη ζωή τους, ότι εγώ αποφασίζω ότι δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, και αργότερα μετά από δεκαετία ή δεκαετίες, όταν άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής τους και όταν ένιωθαν ότι αυτό τους εκφράζει, έκαναν παιδιά. Όπως επίσης και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν πολύ να κάνουν παιδιά και έλεγαν εγώ θα κάνω παιδιά μέχρι την τάδε ηλικία και οπωσδήποτε θα κάνω παιδιά, και μετά στην πορεία της ζωής τους άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν οι συνθήκες και κυρίως άλλαξε ο τρόπος που ένιωθαν οι ίδιοι, οπότε το επαναδιαπραγματεύτηκαν και αποφάσισαν να μην κάνουν παιδιά και είναι καλά με αυτή την απόφαση. Αγάπη μου, πενθείς. Το πένθος είναι δύσκολο. Είναι βαρύ. Είναι ένα ποτήρι που θα ήταν καλύτερα να μην το πιείς στα 23 σου. Αλλά shit happens, life happens, death happens. Η ζωή συμβαίνει, ο θάνατος συμβαίνει και συνέβηκε. Σου συνέβηκε. Σου συνέβη και να χάσεις τον πατέρα σου. Αυτό δεν σημαίνει πως θα χάσεις και τη μητέρα σου, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να φοβάσαι ότι μπορεί να χάσεις τη μητέρα σου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι χάσεις τον πατέρα σου, ότι θα χάσεις και τη μητέρα σου. Επίσης λες ότι δεν έχω εργαστεί μέχρι σήμερα και τώρα μετά το πέρας της στρατιωτικής μου θητείας θα εργαστώ. Είμαι σίγουρη, αγάπη μου, ότι και να μην έφευγε ο πατέρας σου από τη ζωή, πάλι θα εργαζόσουνα μετά το πέρας της στρατιωτικής σου θητείας, γιατί με τον τρόπο που γράφεις και ο χαρακτήρας σου, ο οποίος αναδεικνύεται μέσα από τα γραπτά σου, δείχνει έναν άνθρωπο υπεύθυνο, φιλότιμο, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα καθόταν αραχτός να μην εργάζεται και να τον τρέφει ο πατέρας του.
Οπότε ούτως ή άλλως θα εργαζόσουν και μετά το τέλος του στρατού. Ξέρω ότι όταν νιώθεις πως έχεις κάποια ασφάλεια οικονομική, ότι είναι ο πατέρας μου πίσω μου και θα με στηρίξει οικονομικά αν έχω κάποια δυσκολία επαγγελματική, νιώθεις καλύτερα. Από την άλλη όμως, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν και προσπαθούν μόνοι τους να χτίσουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους, τα καταφέρνουν καλύτερα από εκείνους που νιώθουν ότι έχουν ένα στήριγμα και ότι έχουν ένα μαξιλαράκι πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχτούν. Το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω, γράψτε και εσείς στα σχόλια αν έχετε παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο, ότι παιδιά τα οποία ξεκινάνε τη ζωή τους χωρίς στήριξη από άλλους, με εφόδια το μυαλό τους, τη θέληση τους, το χαρακτήρα τους, την προσωπικότητα τους, το φιλότιμο τους, την εργατικότητα τους, την αισιοδοξία τους για το μέλλον, τα όνειρα τους για επιτυχία στη ζωή, τα καταφέρνουν και τα πάνε πολύ καλά, ενώ συχνά παιδιά που τα στηρίζει εξαιρετικά η οικογένειά τους, δεν έχουν και τόση πολύ κινητοποίηση και δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Άλλωστε το γράφεις και εσύ ο ίδιος στο mail σου, ότι είσαι σίγουρος, πως θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έγραψες, πως είσαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις επαγγελματικά. Θα παλέψω για αυτό, ξέρω πως θα καταφέρω να πραγματοποιήσω το όνειρά μου. Αυτό έγραψες, ότι θα παλέψεις και θα καταφέρεις να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ξαναλέω, συλληπιτήρια. Λυπάμαι που έχασες τον πατέρα σου. Χαίρομαι όμως γιατί επ' ευκαιρίας της απώλειας του πατέρα σου μας έχεις περιγράψει έναν πατέρα και μία μητέρα που είναι πολύ ήταν πολύ συνειδητοί γονείς, έτσι όπως τους έχεις περιγράψει. Σας έκαναν συνειδητά το να φέρουν δύο παιδιά στον κόσμο μέσα από την υποβοηθούμενη γονιμοποίηση, δείχνει ακριβώς την πολύ ισχυρή θέληση για να αποκτήσουν παιδιά. Λες ότι ο πατέρας σου, παρόλο που ήταν ναυτικός, καθημερινά σας μιλούσε στο τηλέφωνο και δεν νιώσατε πως το χάσατε από τη ζωή σας μεγαλώνοντας. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μεγάλωσαν χωρίς πατέρα, με τον πατέρα να κοιμάται στον καναπέ και με τον πατέρα να πίνει, να ασχημονεί, να παίζει τζόγο, να μην είναι πατέρας, να μην είναι πατρικός. Είσαι τυχερός σε αυτό με βάση όσα περιγράφεις, γιατί είχες πατέρα, έχεις μητέρα, έχεις τον αδερφό σου, έχεις τον οικογενειακό σου κύκλο, έχεις την οικογένειά σου, έχει φύγει ο πατέρας, αλλά έγραψες και εσύ ότι οι ψυχές μπορεί να παρατηρούν και να επικοινωνούν με τις ψυχές που αφήνουν πίσω τους, άρα αν το πιστεύεις αυτό, υπάρχει ο πατέρας σου ως πνεύμα, ως ενέργεια η ψυχή του και αν μη τι άλλο εύχεται θετικά για σένα. Έχεις την αγάπη τη δικιά μου. Είμαι σίγουρη ότι θα λάβεις πολύ αγάπη στα σχόλια και από τους φίλους εδώ στο κανάλι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε νεαρά παιδιά επίσης στην παρέα μας, με τον ίδιο τρόπο που χαίρομαι που έχουμε μεγαλύτερα παιδιά. Εδώ στο κανάλι έχουμε παιδιά όλων των ηλικιών, γιατί όλοι παιδιά είμαστε, σε όποια ηλικία, σε όποια δεκαετία και βρισκόμαστε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με συγκίνησες. Μου θύμισες τι σημαίνει αθότητα ψυχής, ευκρίνεια συναισθημάτων, καθαρότητα του πνεύματος. Έχεις την αγάπη μου και εσύ και ο αδερφός σου και η μητέρα σου. Έχετε την αγάπη μου όλοι όσοι πενθείτε. Και εύχομαι μέσα από τη διαδικασία του πένθους να βγαίνουμε δυνατότεροι, σοφότεροι, ωριμότεροι και με καλύτερη ψυχική υγεία και ισορροπία, γιατί ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Το βίντεο αυτό θα μπει στο playlist για το πένθος, όπου υπάρχουν και πολλά άλλα βίντεο, όπου όποιος έχει προβληματισμούς σε σχέση με και ερωτήματα σε σχέση με τη διαχείριση του πένθους, μπορεί να παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα βίντεο. Την αγάπη μου.